Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμη εκπομπή μεταξύ μας. Η σημερινή εκπομπή είναι πολύ ιδιαίτερη, γιατί έχω απέναντί μου την Βαγγελιό Καρακατσάνη. Βαγγελιό, καλησπέρα. Καλησπέρα. Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ σήμερα. Τιμή μου. Η σημερινή εκπομπή θα αφορά τη ζωή σου, την πορεία σου και γιατί ήρθε σήμερα εδώ και γιατί θα αφορά τη δική σου την πορεία. Γιατί νόσησες ψυχικά και παρόλα αυτά έγινες συγγραφέας. Έκανες τη δική σου οικογένεια και το μήνυμα αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο. Εντάξει, ναι. Μπορεί να πεις ότι είναι και ελπιδοφόρο με την έννοια ότι παραδειγματίζει κάπως κάποιο κόσμο, αν και δεν ήταν αυτός ο στόχος μου όταν άρχισα να γράφω, ας πούμε. Mm-hmm. Ναι, είναι αισιόδοξο μήνυμα. Νομίζω ότι αυτό που τουλάχιστον εμένα σημάδεψε, και όταν νόσησα από την ψυχική ασθένεια, ήταν ότι θα δώσω αγώνα, θα παλέψω, δεν θα παραιτηθώ. Mm-hmm. Και γι' αυτό είμαι και στην ευχάριστη θέση σήμερα να δέχομαι το θαυμασμό από το περιβάλλον που με τριγυρίζει έτσι και από ανθρώπους που πρώτη φορά με γνωρίζουν, που δεν ξέρουν ότι πάσχω. Όταν τους το λέω, έτσι ξαφνιάζονται. Δίνεις το παράδειγμα. Εγώ και πριν ξεκινήσει η εκπομπή, σε παρακολουθούσα καθυλωμένη σε όλα αυτά που μου έλεγες, που θα τα πούμε εννοείται και καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Θα παρουσιάσουμε και τα βιβλία σου, θα παρουσιάσουμε τα πύληνα που μας έφερες, που είναι αποτέλεσμα μιας θεραπείας που κάνεις. Θα μας τα πεις όμως εσύ καλύτερα μετά. Ναι. Μας έφερες εδώ πέρα ένα πίνακα, τον οποίο θα μας τον εξηγήσεις, θα λέγαμε, και θα μας τον παρουσιάσεις αργότερα. Όμως θέλω να πιάσουμε το νήμα αυτό από την αρχή. Ωραία. Πριν νοσήσεις, πριν γίνεις συγγραφέας, πριν κάνεις τη δική σου οικογένεια. Ναι. Πώς ήταν η ζωή σου? Τότε εργαζόμουν σαν δημοσιογράφος. Το 24ωρο μου μπορεί να έχει και 30 ώρες. Δηλαδή, θέλω να πω, ήμουν πάρα πολύ εργατική και δραστηρία. Είχα πάρα πολλά ενδιαφέροντα, είχα κοινωνικοπολιτική δράση. Ήμουνα τότε και πρόεδρος Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηρακλείου. Γενικά, είχα μια γεμάτη ζωή και πρέπει να πω ότι η ψυχή νόσο με συνάντησε στα καλύτερα μου πάνω. Σε αυτά που λέμε στην Κρήτη, στα ντουζένια μου πάνω. Ότι δηλαδή, ενώ είχα μια επιτυχημένη καριέρα επαγγελματικά, ας πούμε, είχα μια σχέση που ρόλαρε κάπως, την έσπρωχνα κι εγώ, αλλά το διαπίστωσα αργότερα ότι την έσπρωχνα περισσότερο από όσο έπρεπε. Ήμουνα γενικά πάνω στα καλύτερά μου. Και δυστυχώς, ίσως να υπερτίμησα τις δυνάμεις μου, δηλαδή εμένα και σε πολλούς ψυχικά πάσχοντες, γι' αυτό θα το αναφέρω, εμένα αυτό που μου στήχησε ήταν η σχέση μου που με όθησε έτσι στην ψυχική νόσο. Συμβαίνει, λέω, και σε πολλούς πάσχοντες, γιατί σε πολλούς ανθρώπους ένας ανεκπλήρωτος έρωτας ή ένας έρωτας γενικά τροφοδοτεί έτσι μια υπερδραστηριότητα, μια δραστηριότητα και μια φαντασίωση γύρω από όλο αυτό. Μια ψευδέστηση, θα έλεγα, σε τελική ανάλυση, η οποία κάποιες φορές μπορεί να είναι και η αιτία που θα πυροδοτήσει ένα επεισόδιο, όπως έγινε με μένα. Άρα, στην περίπτωσή σου, η σχέση σου ήταν αυτή που ουσιαστικά σε όθησε στο τελικό στάδιο του να νοσήσεις. Ναι. Το οποίο, εντάξει, αρχικό μάλλον ήταν το να νοσήσω. Δηλαδή, έκλεινε ένας κύκλος και άνοιγε ένας άλλος στη ζωή. Δεν το συνειδητοποιούσα, βέβαια, τότε. Μιλάμε για πολύ παλιά, το 2008. Ναι, αυτό ήταν η αιτία. Όπως είχα πει τότε στο σύντροφό μου, του είχα πει μια μαντινάδα, τις σκέψεις μου πραγματευτεί, του νου μου καπετάνια, ό,τι και αθές με πήγαινε, όπου και αθές μου με πήγαινε, ό,τι και αθές μου κάμε. Και το εννοούσα σε κυριολεξία. Θέλω να πω, δηλαδή, δεν κράτησα τις πισινές μου. Mm-hmm. Δεν αυτοπροστατεύτηκα, υπερεκτέθηκα. Και ήταν και πολύ αντιδραστικό τότε το περιβάλλον της δικής του οικογένειας απέναντί μου. Δηλαδή, δεν με θέλουν για νύφη με τίποτα. Διάφορες καταστάσεις έτσι καθημερινά που φθείρουν τον άνθρωπο.
Και εσύ πιέστηκες μέσα από όλη αυτή την κατάσταση και σου ξέσπασε ναι, όλο αυτό. Ακριβώς. Μου ξέσπασε σαν υπερδραστηριότητα πάλι. Δηλαδή, έπεσα με τα μούτρα στη δουλειά. Ενώ ήταν παραμονές του γάμου μου, ας πούμε, μαζί του. Είχα πέσει με τα μούτρα, θυμάμαι, στη δουλειά. Ήταν ζήτημα, από ό,τι θυμάμαι, να ξεκουραζόμουν 2-3 ώρες στο 24ωρο. Γιατί έτσι είχα βρει και παλιότερες δύσκολες καταστάσεις, ξεπέρναγα με εργασιοθεραπεία. Mm-hmm. Που είναι έτσι μια μορφή, ας πούμε, που μπορεί να βοηθήσει κάποιον. Αλλά δεν βοηθάει πάντα. Και κυρίως είχα τα καμπανάκια από το σώμα μου ότι, ας πούμε, κάτι δεν πάει καλά, αφού δεν μπορούσα να κοιμηθώ, δεν μπορούσα να ξεκουραστώ. Ήμουν συνεχώς σε υπερδιέγερση, αλλά δεν το έλαβα το μήνυμα σωστά. Δηλαδή, κανονικά, όπως τα βλέπω τώρα, έπρεπε να πω «όπα, στάσου, αποσυμπίεσαι, βγάλε την πρίζα, πώς να το πω, γιώσου και ξανά πάλι από την αρχή». Αυτό δεν το έκανα. Δεν πάτησες καθόλου φρένο, μόνο γκάζι. Ναι. Μόνο γκάζι και τελικά οδηγήθηκα στο ψυχίατρο. Πρέπει να πω ότι είχα κάποια σημάδια, έτσι καταλάβαινα και από το περιβάλλον μου και από την οικογένειά μου ότι κάτι δεν πάει καλά. Και πήγα στο ψυχίατρο για να πάρω κάτι να κοιμηθώ. Είχα πολύ μεγάλη ανάγκη να κοιμηθώ και δεν μπορούσα. Άρα εσύ ουσιαστικά πήγες στον ψυχίατρο, όχι επειδή καταλάβαινες ότι κάτι δεν πάει καλά, όμως πήγες στον ψυχίατρο μόνο και μόνο για να σου δώσει κάτι για να μπορέσεις να κοιμηθείς. Ναι. Ο σύντροφός σου, ο τότε σύντροφός σου, δεν αντιλαμβανόταν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά μαζί σου. Ναι, αλλά πρέπει να πω ότι πήγαμε στον ψυχίατρο, μετά στη συνεδρία ήταν και εκείνος παρόν. Μετά μου λέει, μόλις τελειώσει η συνεδρία, μου λέει, είμαι πολύ περήφανος για σένα. Δηλαδή, τα είπα τόσο ωραία, ας πούμε, στον ψυχίατρο, που δεν θεώρησε αυτός ότι έχω κάποιο θέμα. Mm-hmm. Αλλιώς, βέβαια, το έκρινε ο ψυχίατρος, με βάση και την πείρα για τις γνώσεις του, και μου έδωσε τελικά την ψυχωτικά μου. Δηλαδή, το οποίο με βοήθησε να κοιμηθώ. Όχι μόνο αυτό, οδηγήθηκα στο άλλο άκρο. Δηλαδή, θυμόμαι τον εαυτό μου, κοιμόμουν, σηκωνόμουν να έτρωγα, κοιμόμουν, σηκωνόμουν, πήγαινα στην τουαλέτα, κοιμόμουν. Όλα αυτά στο σπίτι? Ναι, μέσα στο σπίτι, για να μην με νοσηλέψει, τότε είχε πει γιατρός, θα κάθομαι στο σπίτι και δεν θα κάνω απολύτως τίποτα. Mm-hmm. Η εταιρεία που ετοίμαζα τότε πάτησα ένα delete. Στον υπολογιστή διέγραψα όλη τη δουλειά που είχα κάνει. Λέω, εφόσον δεν με πάει, ας πούμε, να είμαι ελεύθερος επαγγελματίας που ετοίμαζα τότε μια δουλειά, ας είμαι καλύτερα εργαζόμενη με το ωράριό μου και τα λοιπά. Αυτά σε γενικές γραμμές. Αλλά θέλω να πω έτσι ότι, εντάξει, είσαι σπίτι, ας πούμε, και κάθεσαι, τι θα κάνεις, πώς θα περάσει ο χρόνος σου. Και εγώ είχα αυτό το θέμα, γι' αυτό και ξεκίνησα να γράφω τη ρίζα του, το μυθιστόρημά μου. Γιατί διαφωνούσα έτσι με τον ψυχίατρο, είμαι γενικά τίθασο πνεύμα. Δηλαδή, ήθελα κάπου να διοχετεύσω το χρόνο μου, ήταν αδιανόητο το να μην κάνω τίποτα. Ίσως να είναι αυτό τελικά το κλειδί του ότι διέγραψες τέτοια πορεία. Ότι νόσησες και τελικά είσαι εδώ απέναντί μου σε μια τηλεοπτική εκπομπή και λες την ιστορία σου για να δώσεις το παράδειγμα σε άλλους ανθρώπους. Εντάξει. Καλό θα ήταν να μην τα είχα περάσει όλα αυτά για να είμαι σήμερα εδώ. Αλλά αφού έτσι είναι η πορεία της ζωής μου, δεν μετανιώνω. Έζησα με ένταση και ζω με ένταση τη ζωή μου. Με πάθος και γι' αυτό γιατί να μετανιώσω. Νιώθω πάρα πολύ ωραία και σήμερα νιώθω πολύ ευτυχισμένη για αυτά που έχω καταφέρει. Είχαμε μείνει στο ότι έμεινε στο σπίτι. Για πόσο καιρό έμεινε στο σπίτι?
Δεν θυμάμαι τώρα να σας πω ακριβώς. Πρέπει να ήταν γύρω στο κανένα μήνα, ας πούμε. Αλλά και μετά, επειδή ήμουν άνεργη εκείνη την περίοδο, ετοίμαζα μια δουλειά που σας είχα πει, δεν μπήκα μέσω στη παραγωγή τη διαδικασία. Πρέπει να μπω σε μια διαδικασία πάλι βιογραφικά, να βρω δουλειά. Εμπαίνω ωστόσο και η κρίση. Και ήταν εγώ, τότε, ναι, σε αυτά τα χρόνια. Εγώ έχω σπουδάσει αρχιτεκτονική τοπίου. Κάνω δηλαδή μελέτες σε ιδιωτικά και δημόσια έργα κήπων εξωτερικών χώρων. Εμάς, ας πούμε, η κρίση μας αποδεκάτησε. Γιατί είναι πολυτέλειο ο κήπος. Εδώ η οικοδομή που είναι ανάγκη το σπίτι καταστράφηκε, ας πούμε. Πολύ περισσότερο φανταστείτε το να διαμορφώσει κάποιος τον εξωτερικό χώρο. Και αυτό δεν βοηθούσε εκείνη την περίοδο. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είχα δουλέψει σε καφετέρια, στο ΤΕΙ, κάτι τέτοιο είχα κάνει. Ο τότε σύντροφός σου, ναι, όταν βγήκατε από το ψυχίατρο και είχε κάνει τη διάγνωσή του, σε άφησε, σε εγκατέλειψε ή έγινε κοινή συνενέση ο χωρισμός? Ναι, εκείνη την περίοδο θα έλεγα ότι μου στάθηκε στην αρχή. Δεν είχε συνειδητοποιήσει και αυτός ότι είναι μια μόνιμη κατάσταση. Εσύ το είχες συνειδητοποιήσει? Εγώ το είχα υποψιαστεί. Mm-hmm. Φοβόμουν δηλαδή γι' αυτό. Αλλά με επιβάρυνε πάρα πολύ στο στίγμα. Δηλαδή το έφερνε πολύ βαρέως το ότι παίρνω φάρμακα. Και μάλιστα μετά που χώρισα, θυμάμαι το περιβάλλον, το κοινό μας ας πούμε, ότι με έπαιρναν τηλέφωνο και μου λένε «Μα παίρνεις φάρμακα, μα παίρνεις φάρμακα». Γιατί αυτός έτσι είχε πει ότι χωρίσαμε γιατί παίρνω φάρμακα. Και επομένως με είχε ισοπεδώσει, ας πούμε, εμένα, σαν άνθρωπο, σαν προσωπικότητα. Δεν είχες να αντιμετωπίσεις μόνο το ότι νοσείς πλέον, ναι, και όντως παίρνεις φάρμακα, αλλά είχες να αντιμετωπίσεις ένα χωρισμό και μία έτσι ρατσιστική, σε εισαγωγικά αν θέλεις, όχι, αντιμετώπιση. Όχι, ήταν ρατσιστική και φασίζουσα, να το πούμε καθαρά, φασίζουσα αντιμετώπιση είναι αυτή. Τι είπα να πει, παίρνει φάρμακα? Δηλαδή, αν έχεις διαβήτη και πάρεις φάρμακα, τι θα πει? Αν έχεις καρκίνο και κάνεις θεραπεία, τι θα πει? Έχεις μια νόσο, πήρες ένα φάρμακο και είσαι καλά με το και φάρμακο. Και συνεχίζεις τη ζωή σου κανονικά, βέβαια, όπως και το αποδεικνύεις. Βέβαια. Καθημερινά. Ναι. Εντάξει, καταλαβαίνω όμως σήμερα ότι μπορεί και να μην το άντεχε ο άλλος, δηλαδή. Όχι ο συγκεκριμένος, οποιοσδήποτε άλλος. Γιατί βλέπω και σήμερα, ας πούμε, παρότι σήμερα είμαι με έναν άνθρωπο που με λατρεύει και το λατρεύω και η σχέση κυλάει έτσι αγώγιχτα. Είναι τρομερό αυτό. Δεν πίστευα ότι μπορεί να συμβαίνει στη ζωή, ας πούμε, χωρίς να αισθάνομαι ότι κάνω κάτι έτσι, ότι εξελίσσει τη σχέση κάθε μέρα, προχωράει, βαθαίνει και περνάει έτσι τόσο απρόσκοπτα αυτή η κατάσταση. Δεν το είχα φανταστεί ποτέ, παρόλο που το επιδίωκα μια τέτοια σχέση. Και λέω ότι καταλαβαίνω, ας πούμε, και τον άλλο που έχει τους δικούς του ενδιασμούς, τα δικά του θέλω στη ζωή. Ο κοινωνικός περίγυρος, ο κοινός σας κοινωνικός περίγυρος, ναι, σου γύρισε και την πλάτη. Βέβαια. Από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, ναι. Οι περισσότεροι, δηλαδή, λίγοι ήταν αυτοί που στάθηκαν κάπως ή εν πάση περιπτώσει. Και με τον καιρό να φανταστώ. Δεν μου γύρισαν την πλάτη. Ναι, λίγοι ήταν αυτοί. Πρέπει να πω όμως ότι στο δικό μου περίγυρο είδα κάπως σαν να απελευθερώνεται το περιβάλλον μου. Δηλαδή και η οικογένειά μου και οι φίλοι μου ήταν σαν να επανακτώ μια σχέση την οποία είχα χάσει. Γιατί είχε και μια αποστροφή έτσι στο περιβάλλον μου, δηλαδή ειρωνευόταν, έκανε χιούμορ υποτίθεται, το πρώην συντροφός, ναι, και με είχε αποκόψει από τον κόσμο το φιλικό το δικό μου. Όταν λοιπόν εγώ νόσησα, αυτούς τους ανθρώπους τους είδα να στέκονται δίπλα μου. Όταν χώρισα,
ήρθαν ακόμα πιο κοντά μου. Και αυτό ήταν πράγματι μια έτσι όθηση που μου έδωσαν και παρέλα με την πίστη μου βέβαια ότι ο άνθρωπος και ο εγκέφαλός του ως ανώτερη μορφή της ύλης είναι αυτός που έχει τη δύναμη να καθορίσει τα πάντα. Δηλαδή, το πιο συγκλονιστικό που βίωσα σε σχέση με τη γνώση είναι αυτή η σύγκρουση ιδεολογική. Ότι εγώ πιστεύω δηλαδή ότι ο άνθρωπος με τη νόηση, με τη θέλησή του, με τη δράση του μπορεί να κάνει τα πάντα και ξαφνικά εγώ βρίσκομαι ανήμπορη. Να χρειάζομαι τη βοήθεια φαρμάκων για να είμαι καλά, τη βοήθεια του ψυχίατρου, να χρειάζομαι τη βοήθεια από τους γύρω μου ανθρώπους. Και συγκλονίστηκα έτσι μέσα μου από αυτό. Είναι δηλαδή δυνατόν ένας άνθρωπος ο οποίος χάνει κατά έναν τρόπο τη λογική όπως τη γνωρίζει ο γινός κόσμος, η πλειοψηφία του κόσμου. Γιατί εντάξει, και εγώ που πήγα και άνοιξα και παράθυρα σε ένα άλλο κόσμο και γνώρισα και ένα άλλο εαυτό, δεν μπορώ να πω ότι το φοβάμαι ή ότι πρέπει να ντρέπομαι, ας πούμε, για αυτόν τον άλλο κόσμο, τον άλλο εαυτό. Είναι σε νορμάλ πλαίσια. Θέλω να πω δηλαδή στον κόσμο που μας παρακολουθεί έτσι και σε αυτούς που πάσχουν και στο γύρο περιβάλλον ότι δεν είναι η ψυχική νόσος όπως ήταν κάποτε ένα στίγμα από τσιγάρο στο χέρι πάνω, ας πούμε. Ο τρελός του χωριού, ξέρω εγώ, που κάποτε όλοι έκαναν πλάκα μαζί του για να διασκεδάσουν και όλα αυτά τα... Ο ψυχικά πάσχων σήμερα είναι δυνητικά θεραπεύσιμος. Γιατί έχει κάνει πρόοδο, τεράστια πρόοδο η τεχνική και η επιστήμη. Γιατί έχουν βρεθεί νέα φάρμακα. Και μπορεί ο πάσχων μαζί με τον ψυχίατρο, σε συνεργασία με τον ψυχίατρο, να βρει ένα θεραπευτικό σχήμα το οποίο να είναι κατάλληλο για την περίπτωσή του. Όταν αυτό είναι το κλειδί που ξεκλειδώνει το πρόβλημα και όταν βρεθεί αυτό το θεραπευτικό σχήμα, τότε η ζωή συνεχίζεται κανονικά. Το μόνο στοιχείο που παραμένει είναι ότι χρειάζεται μία φορά το μήνα, μία φορά το δίμηνο, το τρίμηνο, να πας στο γιατρό, να σε εξετάσει, να δεις και εσύ ξανά τον εαυτό σου που βρίσκεσαι, πώς νιώθεις το ένα τ' άλλο, για να προσαρμόσεις την εγωγή. Η κατάστασή σου τώρα εσένα ποια είναι? Εγώ θέλω να πω ότι πιστεύω σήμερα και χάρη στη δραματοθεραπεία που αναφέρθηκες, η οποία μου άνοιξε έτσι τους ορίζοντες, και πιστεύω ότι είμαι σε πάρα πολύ καλή φάση έτσι, στη ζωή μου, πολύ δημιουργική. Και νομίζω ότι βρήκα τον εαυτό μου εκεί που τον είχα αφήσει πριν 12 χρόνια. Πριν νοσήσεις. Ναι. Έχω πλέον μια ψυχίατρο η οποία καταλαβαίνει την ανάγκη μου να δράσω. Αυτό δεν το καταλάβαιναν όλοι οι γιατροί μου, πρέπει να πω. Δηλαδή, εμένα είναι στοιχείο της προσωπικότητάς μου αυτό. Το να μοιράζομαι είναι στοιχείο της προσωπικότητάς μου. Δεν είναι κάτι που προέκυψε ξαφνικά μετά την νόσο. Έτσι κι αλλιώς το δείχνει και ο βίος σου πριν νοσήσεις. Ήσουν μια πολύ δραστηρία γυναίκα. Ναι, ναι, ναι. Και η δραματοθεραπεία με βοήθησε στο να απενεχοποιηθώ, να απενεχοποιήσω διάφορα στοιχεία σε σχέση με την κατάσταση που με οδήγησε στην νόσο, το πώς ήμουν μετά που νόσησα, το βάρος αυτό ότι παίρνω φάρμακα, ή ακόμα και στις ανθρωπινές σχέσεις μεταξύ, δηλαδή, των ανθρώπων, στο να καταλάβω καλύτερα ότι ο κάθε άνθρωπος φοράει τα δικά του παπούτσια. Δεν θα μπει κανένας ποτέ στη θέση μου να φορέσει τα παπούτσια μου, όπως και εγώ, όσο και το θέλω, δεν θα μπω ποτέ στη θέση του άλλου. Μου επιτρέψεις να δείξουμε ένα έργο σου από τη δραματοθεραπεία? Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό εδώ,
Το έχεις φτιάξει εσύ, να το δείξουμε έτσι και καλύτερα να το δει ο κόσμος. Είναι ένα έργο σου που μας το έφερες εδώ δώρο. Από τα πρώτα έργα μου είναι, ναι. Από τα πρώτα έργα σου στη δραματοθεραπεία. Ναι. Μας λες δραματοθεραπεία, εμείς δεν ξέρουμε τι σημαίνει αυτό. Ναι, θέλεις λίγο να μας εξηγήσεις. Ναι, είναι λίγο άγνωστο. Στην Ευρώπη το συναντάμε εδώ και 50 περίπου χρόνια, κυρίως στην Αγγλία. Είναι δηλαδή επίσημη επιστήμη πλέον. Στην Ελλάδα είναι γύρω στα 20 με 30 χρόνια, κυρίως στην Αθήνα όμως. Η δραματοθεραπεία προέρχεται ως λέξη από το ρήμα δρό. Έχει να κάνει με δρό, δηλαδή, θεραπεία για μέσω της δράσης. Έχει τις ρίζες στο αρχαίο δράμα και δεν είναι τυχαίο ότι στην αρχαία Ελλάδα δίπλα στο θέατρο υπήρχε το Ασκληπείο, που υπήρχε δηλαδή στην αρχαία Ελλάδα ως θεραπευτική μέθοδος η τέχνη και περιγράφει αυτό ακριβώς τη θεραπεία μέσω τέχνης, κυρίως μέσα από τεχνικές του θεάτρου, διάφορες τεχνικές. Το μπαίνεις, βγαίνεις σε ένα ρόλο, στην αποστασιοποίηση, διάφορες τεχνικές που χρησιμοποιούν συνοθέτες, ηθοποιοί. Παίρνει στοιχεία από αυτά, αλλά δεν είναι θέατρο. Παίρνει στοιχεία από αυτά χρησιμοποιώντας και τα αρχαία δράματα και κλασικά έργα που έχουν γραφτεί θεατρικά και μύθους και τοποθετεί τον εαυτό σου απέναντι σε αυτά. Τα οποία τα κάνεις εξ αποστάσεως, θα λέγαμε. Ναι, ναι, ναι. Είναι η δραματοθεραπεύτριά μου και πρέπει να την ευχαριστήσω γιατί πραγματικά με βοήθησε πάρα πολύ να ξεκλειδώσω έτσι πάρα πολλά στοιχεία από την προσωπικότητά μου. Είναι η Ανθή Παρασκευοπούλου, είναι στην Αθήνα και τα κάνουμε μέσω ίντερνετ. Εδώ δεν έχω υπόψη μου στην Κρήτη να υπάρχει κάποιος δραματοθεραπευτής. Πάντως μπορεί και ο κόσμος που μας παρακολουθεί να γνωρίζει ότι αυτό μπορεί να το κάνει. Βέβαια, και εξ αποστάσεως. Δεν είναι μια θεραπεία που πρέπει να είσαι σε συνεχή άμεση επαφή. Όπως όλες τις θεραπείες. Εγώ λοιπόν κάνω κυρίως τη συγγραφή κειμένων που με ενδιαφέρει κιόλας στο να εξελιχθώ συγγραφικά. Ανάλυση κειμένων. Ας πούμε την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε το Ρωμαίο και τον Ιουλιέτα. Ένα κλασικό έργο αριστούργημα, πάνω στο οποίο δουλέψαμε, στο πώς στίζονται οι ρόλοι, πώς στέκεται, πώς σκέφτεται μάλλον και πώς στέκεται, τι λέει ο κάθε ένας πρωταγωνιστής του έργου. Κάνουμε μια ανάλυση έτσι, κάνω ασκήσεις συνέχεια. Στα πλαίσια τώρα των ασκήσεων για τη θεραπεία είναι και το πύρινο που δείξαμε. Οπότε ουσιαστικά εσύ μας ανέφερες πριν ότι νοσείς 12 χρόνια. Ναι. Έχεις δοκιμάσει τόσες και τόσες θεραπείες και αυτή που σε βοήθησε πραγματικά να αισθανθείς ότι έρχεσαι στην πρώτερη κατάστασή σου είναι η δραματοθεραπεία. Ναι. Πρέπει... Είναι σπουδαίο αυτό. Ναι, ναι. Θέλω να πω το εξής, ότι σε κάθε φάση της ζωής αυτό που κάνεις κάτι εισπλάτης, κάτι δίνεις, κάτι παίρνεις πάντα. Δηλαδή, έχω δοκιμάσει ατομική ψυχοθεραπεία, ομαδική ψυχοθεραπεία, έχω κάνει συστημική ψυχοθεραπεία, έχω κάνει τα πάντα, ψυχόδραμα, κοινωνιόδραμα. Όλα αυτά είναι θεραπείες. Όλα αυτά είναι διάφορες τεχνικές μέσα από τις οποίες ο καθένας προσεγγίζει το πρόβλημα. Αυτό που εμένα με ενοχλούσε σε όλα αυτά τα προηγούμενα, πέρα από το κοινωνιόδραμα, είναι ότι σε βλέπουν στενά ατομικά, ενώ είσαι κομμάτι ενός συνόλου. Η στάση σου απέναντι στη ζωή, απέναντι στα πράγματα, απέναντι σε κάθε τι που καταπιάνεσαι, έχει να κάνει με το κοινωνικό, που έλεγε και ο Αριστοτέλης, ότι είναι ο άνθρωπος κοινωνικών, επομένως επηρεάζεται και από τους άλλους. Δηλαδή, εμένα, ας πούμε, δεν θα μπορούσα να έχω κάνει τίποτα από όλα αυτά αν δεν είχα τον Νίκο δίπλα μου. Και μου δίνεις την καλύτερη πάσα, γιατί ήθελα να σε πάω στο σύζυγό σου, ο οποίος είναι και πίσω από τις κάμερες και μας βλέπει και σε κοιτάζει με τόσο μεγάλο θαυμασμό. Πραγματικά αυτό που μου λες και μου περιγράφεις, ότι ο άνθρωπός σου αυτός σε αγαπάει και σε θαυμάζει και το ίδιο ανταποδίδεις και εσύ, φαίνεται. Αλήθεια στο λέω, φαίνεται. Και είναι
πράγματα που δεν τα βλέπεις καθημερινά. Δεν τα βλέπεις εύκολα, δεν τα βλέπεις συχνά πλέον. Και είναι πραγματικά τρομερό αυτό που βλέπω, γιατί είστε τόσο δεμένοι, τόσο αγαπημένοι, που αλήθεια θέλω να μου πεις δύο λόγια για τη σχέση σας. Εγώ θα έλεγα αυτό που μου είχε πει και μία ψυχιάτρος, ότι ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Συμπληρώνει δηλαδή, ο ένας είναι σαν να έχουμε κουμπώσει, σαν να είναι το κουμπί και η κουμπότρυπα. Είστε ο ένας για τον άλλον, πλασμένοι που λέμε έτσι. Ο ένας για τον άλλον. Ναι, και είχε αυτά τα φόντα αυτή η σχέση από την αρχή, γιατί ο Νίκος από την αρχή ήταν με παρότρινε στο να προχωράω, να κάνω αυτό που θέλω. Και στο λογοτεχνικό συνέδριο που ανέφερα προηγούμενα, όπου γνώρισε τη δραματοθεραπεύτρια, εγώ ρώτησα από τον Νίκο, ας πούμε, τι θα έλεγες, να λάμβανα μέρος, και μου είπε, βέβαια, το ρωτάς. Ή τώρα στην ανθολογία, ας πούμε, την ποιητική, έπρεπε κάποιο ποσό να πληρώσουμε για να βγει το βιβλίο. Και όχι μόνο δεν έφερε εμπόδιο, αλλά μου είπε, βέβαια, να κόψουμε κάτι άλλο για να το δώσουμε εκεί, ας πούμε. Σε στήριξε απόλυτα. Ναι, με στηρίζει πάρα πολύ. Και επειδή αυτό το κομμάτι είναι πάρα πολύ μεγάλο και έχω να σε ρωτήσω πολλά πράγματα, βάζουμε μία άνω τελεία, περνάμε σε ένα break και επανερχόμαστε. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε από το σύντομο break, είμαι εδώ με τη Βαγγελιό. Η Βαγγελιό είναι ψυχικά πάσχουσα, είναι όμως συγγραφέας και είναι αυτό που την ορίζει και είναι και οικογενειάρχησα. Βέβαια. Σωστά. Ναι. Έχεις πολλούς ρόλους. Συζητούσαμε για τον Νίκο, τον άντρα σου. Ναι. Και μιλάς με πολύ μεγάλο θαυμασμό για εκείνον και θέλω να σε ρωτήσω, ο Νίκος ήξερε ότι νοσείς όταν γνωριστήκατε? Να σας πω τώρα, γιατί αυτό είναι ένα ζήτημα που ταλανίζει όλους τους ψυχικά πάσχοντες. Mm-hmm. Δηλαδή, πώς θα με δει, πώς θα το πω, τι να πω, όλο αυτό το γύρω-γύρω. Εγώ λοιπόν δεν το έκρυψα από τον Νίκο όταν, επειδή είχα γράψει τότε το μυθιστόρημα, όταν συναντηθήκαμε, του το ανέφερα αυτό ότι έχω γράψει ένα μυθιστόρημα, το στις εκδοτικούς οίκους και αυτά και περιμένω απάντηση. Και έγινε και μου λέει, φαντάζεσαι ότι κάποια μέρα μπορεί να είναι, να έχει εκδοθεί και να κυκλοφορεί, ας πούμε. Εγώ τότε λέω, τώρα με κοροϊδεύει, με δουλεύει. Το λέει έτσι για να μου... για να μου... Τελικά το εννοούσε. Ναι, το εννοούσε. εγώ δεν το είχα φανταστεί, ας πούμε, ότι όντως μπορούσε να συμβεί έτσι. Και επίσης θέλω να πω ότι ήμουν ειλικρινής και αυθεντική από την αρχή. Δεν κρύφτηκα πίσω από το δάχτυλό μου. Νομίζω έτσι χτίζονται οι πιο ειλικρινείς και οι πιο δυνατές σχέσεις. Ναι, δεν μπορείς, ας πούμε, τον άλλον να τον κοροϊδεύεις, γιατί δεν είναι και χαζός, καταλαβαίνει. Αλλά και γιατί πρέπει και εσύ να είσαι εντάξει με τον εαυτό σου. Του το λες. Βέβαια. Η αντίδρασή του? Η αντίδρασή του ήταν ότι δεν θεωρώ ότι είναι κάποιο πρόβλημα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί ανάμεσά μας οι οποίοι είναι αδιάγνωστοι, δηλαδή έχουν πρόβλημα και δεν αλήθεια. Το έχουν καταλάβει. Και επίσης, εγώ σε βλέπω μια χαρά. Όπως, ας πούμε, μιλάμε, η επικοινωνία που έχουμε όλα αυτά, τα βλέπω μια χαρά. Και αυτό βέβαια εμένα μου άνοιξε τα φτερά. Πόσα χρόνια είστε μαζί? Νομίζω από το 14, μπορεί και το 13, δεν θυμάμαι. Πρώτο χρονιά λοιπόν... πάντως ήταν. Αυτό το θυμάσαι. Άρα λοιπόν, αμέσως μετά που... Όχι, μάλλον αρκετά χρόνια μετά που νόσησες έγινε η γνωριμία σας. Στον πρώτο μου γάμο χώρισα το 11 και το 13, νομίζω, 14. Βρήκες τον άνθρωπό σου. Ναι. Η μητρότητα στη ζωή σου τι ρόλο παίζει? Παίζει ένα ρόλο έτσι. Θέλω να πω ότι εγώ νιώθω, ας πούμε, ότι παιδιά, όλα τα παιδιά είναι παιδιά μας, mm-hmm. όλου του κόσμου. Και ειδικά σήμερα και τα προσφυγάκια ένα παραπάνω με τόσα που περνάνε δράματα οι άνθρωποι για να έρθουν όσο εδώ, ας πούμε, ειδικά τα παιδιά. Και με αυτή την έννοια, ας πούμε, δεν είχα και κάποια κάψα, ας πούμε, να κάνω ντε και καλά εγώ παιδί. Δικό σου παιδί. Έκανα μια προσπάθεια,
Δεν πήγε όπως τα περιμέναμε τα πράγματα, είχαμε μια ατυχία, η ζωή συνεχίζεται. Μπορεί στο μέλλον να κάνουμε ίσως άλλη μια προσπάθεια, μπορεί να υιοθετήσουμε κάποια από τα παιδιά του πολέμου, που αυτό το θεωρώ ακόμα καλύτερο από το να έχω ένα δικό μου παιδί, ας πούμε. Γιατί απαλύνει στην πληγή. Και τον πόνο ενός παιδιού, ναι, που μπορεί να μην μπορέσει κανείς άλλος να το απαλύνει ποτέ. Ναι, ναι, ναι. Τι είναι πιο σημαντικό. Αυτό νομίζω, έτσι σκέφτομαι. Η εγκυμοσύνη ήρθε σε, θα λέγαμε, σε αντικρουόμενη φάση με την ψυχική σου, ναι, κατάσταση. Ήταν μια ιδιαίτερη κατάσταση τότε, γιατί τα περισσότερα φάρμακα και τα σύγχρονα, τα αντιψυχωτικά και τα αντικαταθλιπτικά και όλα αυτά και οι σταθεροποιητές του συναισθήματος επηρεάζουν το εύριο. Κατά συνέπεια, κατά τη σύλληψη και στη πορεία, δεν θα πρέπει για ένα διάστημα τουλάχιστον το πρώτο εξάμηνο να παίρνεις θεραπευτική αγωγή. Ναι, αλλά είναι μεγάλο διάστημα. Ναι, μεγάλο διάστημα. Και δεν κρύβω ότι ζοριστήκα κιόλας σε εκείνη τη φάση κάπως. Είναι δηλαδή και οι ορμόνες της εγκυμοσύνης, φαντάζομαι. Μπράβο. Είναι και αυτό. Και ένα παραπάνω που δεν έσχε την υποστήριξη της φαρμακευτικής αγωγής. Και έτσι είχα, ας πούμε, μια περισσότερη περένταση. Αυτό είχα. Με ζόρισε λίγο, αλλά τα κατάφερα τελικά. Όμως από άλλη αιτία χάσαμε το παιδί. Συμβαίνουν όμως αυτά. Συμβαίνουν αυτά και προχωράμε δυνατότερα. Συχνά, ναι, ναι, ναι. Συχνά συμβαίνουν. Δηλαδή, εγώ όταν το είπα, πάρα πολλές φίλες μου είχαν πέρασει μια αντίστοιχη κατάσταση και εγώ απλά δεν το είχα μάθει, ας πούμε. Mm-hmm. Όταν νόσησες, η φαρμακευτική αγωγή που πήρες είναι η ίδια που παίρνεις τώρα? Όχι. Ή μειώνονται τα φάρμακα? Όχι, όχι. Εξαρτάται από την εξέλιξη της νόσου. Εμένα δεν με απασχόλησε ποτέ το η φαρμακευτική αγωγή που παίρνω. Mm-hmm. Με την έννοια, παίρνω βαριά φάρμακα. Ελαττώνεται ουσιαστικά όταν έρχεσαι σε μια καλύτερη φάση. Ναι, έρχεσαι. Αλλά αυτή η πορεία, θέλω να πω, δεν είναι ευθύγραμμη. Οπότε έχει αυξομοιώσεις. Σκαπανεβάσματα. Σκαπανεβάσματα. Γιατί μπορεί και ένα ευχάριστο γεγονός να πυροδοτήσει ένα νέο επεισόδιο. Δεν είναι δηλαδή κάποια δυσάρεστα που έτσι και αλλιώς θα συμβούν στην πορεία της ζωής. Σιγά σιγά θα αρχίσεις και χάνεις αγαπημένα πρόσωπα, τους γονείς σου, φίλους, το ένα. Οπότε σε όλα αυτά είσαι επιρρεπής. Σε όλα αυτά, ναι. Αλλά μπορεί και ένα ευχάριστο γεγονός. Μπορεί, ας πούμε, να βρεις μια δουλειά, ας πούμε, που να σε ενθουσιάσει πάρα πολύ και αυτό να πυροδοτήσει ένα επεισόδιο ή να κάνεις μια σχέση, ας πούμε. Όταν λες επεισόδιο, τι εννοείς? Μια υποτροπή στην όσο. Όπου εσύ σε αυτή την υποτροπή μπορεί να είσαι περισσότερο δραστήρια από ό,τι συνήθως, μπορεί να είσαι περισσότερο καταθλιπτική από ό,τι συνήθως. Ναι, ναι, ναι. Κάπως έτσι πάει. Ναι, κάπως έτσι. Δηλαδή είσαι περισσότερο σε κάποιο άκρο. Ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε πάσχων, έχει τα δικά του συμπτώματα. Πρώιμα συμπτώματα τα λέμε μάλιστα. Όπου δηλαδή καταλαβαίνεις ότι κάτι αρχίζει να μην πηγαίνει καλά. Εγώ, ας πούμε, ένα 38 είναι ο ύπνος μου. Αν δεν κοιμηθώ 8 ώρες τουλάχιστον, καταλαβαίνω ότι πρέπει να είμαι προσεκτική. Mm-hmm. Και αυτή η προσοχή που πρέπει να δώσεις, τι συμπεριλαμβάνει? Στο να πάω αμέσως στο γιατρό, να το παρακολουθήσω ίσως μια-δυο μέρες, να δω, ίσως είναι και τυχαίο, αλλά αν δω ότι κλιμακώνεται έτσι ή εξακολουθεί το όποιο σύμπτωμα, λέμε τώρα, mm-hmm, ένα παράδειγμα έτσι, τρέχω αμέσως στο γιατρό για να αποφύγω την υποτροπή. Μας έχεις φέρει εδώ ένα πίνακα, σωστά? Ναι. Θέλω να μου πεις δύο λόγια για αυτόν τον πίνακα και γιατί τον επέλεξες να είναι εδώ σήμερα. Ναι. Αυτό είναι το νέο παιδί που κυοφορείται. Ο πίνακας, το φιλοτέχνης, η καλή ζωγράφος και φίλη, η Φρόσο, στο Μανολάκι από τις Αρχάνες. Και θα είναι το εξώφυλλο στο νέο βιβλίο, το οποίο είναι ποιητική συλλογή. Λέγεται, ο τίτλος της συλλογής λέγεται «Τα αναγκαία».
και περιέχει ο πίνακας κατ' εμέ και κατά τη Φρόσο τα αναγκαία για τη ζωή. Δηλαδή μια ελιά γαρίφαλο, μερικές ελιές, παξιμάδι, κρασί, το γαρίφαλο με την έννοια και του πάθους και του αγώνα και πολλά βιβλία που σε ταξιδεύουν. Θέλεις να παρουσιάσουμε μαζί τα βιβλία σου? Ναι, ναι. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από το πρώτο που εκδόθηκε. Ναι. Το οποίο είναι «Στη ρίζα του Αετού». Ναι. Θέλεις να μας πεις λίγο την ιστορία του? Ναι. Αυτό ξεκίνησα, όπως είπα, να το γράφω όταν μου είπε η γιατρός να μην κάνω τίποτα. Και κατά το έγραψα. Περιέχει και κάποια βιωματικά στοιχεία. Περιέχει και κάποιες ιστορίες άλλων ανθρώπων που γνώρισα, πασχόντων που γνώρισα στην πορεία. Το εξώφυλλο του πρέπει να σας πω, το φιλοτέχνησε κάτοικός μου στο Δρομοκαίτιο, η Αναστασία Μπρισκόλα. Και η ρίζα του Αετού τη συμβολίζει τώρα. Συμβολίζει τον Αετό, ο οποίος είναι ένα πουλί, που με πολύ λίγα τυνάγματα το φτερό του, να ξεπεράσει και εμπόρες και δυσκολίες, ό,τι βρει στον δρόμο του. Και τον τοποθετώ στη ρίζα. Η ρίζα από τη μια είναι η αιτία και η αφορμή, απ' την άλλη όμως είναι η βάση του βουνού. Mm-hmm. Η ρίζα που λέμε του βουνού. Και το τοποθετώ εκεί γιατί εκεί συνήθως οι άνθρωποι χτίζουν τα χωριά τους, τις πολιτείες τους. Στη ρίζα του βουνού, επειδή ο Αετός μου είναι κοινωνικών. Έχει δηλαδή αλληλεπίδραση με άλλους ανθρώπους. Αυτό λοιπόν το βιβλίο τοποθετείται σε μία πολύ δύσκολη περίοδο για εσένα, που πραγματικά καταιγισμός αλλαγών σε αυτή, ναι, την, ναι, περίοδο. Οπότε, πώς μπαίνεις στη διαδικασία να γράψεις το πρώτο σου βιβλίο όταν σου λένε ότι πάσχεις ψυχιατρικά και πρέπει να μείνεις κλειδωμένη μέσα στο σπίτι με φαρμακευτική αγωγή, ουσιαστικά νιώθεις ότι όλα καταραίουν? Ναι, ήμουνα και νωρίτερα δημοσιογράφος, όπως είπα. Δηλαδή δεν ήμουν και τελείως άσχετη, ας πούμε. Οπότε σου ήταν εύκολες οι λέξεις. Μπράβο, ναι. Η δομή, ας πούμε, μου ήταν πολύ εύκολη, γιατί γίνεται όπως γίνεται ένα δημοσιογραφικό κείμενο, ένα ρεπορτάζ, ας πούμε. Με χρησιμοποιώντας βέβαια έντεχνα εδώ τις λέξεις, γιατί άλλο ρεπορτάζ, άλλο προκήρυξη, άλλο δοκίμιο, άλλο μυθιστόρημα. Φυσικά. Και άλλη προσπάθεια θέλει το ένα, άλλη το άλλο, άλλο, ναι, χρόνο. Δεν σας κρύβω ότι με κούρασε, γιατί ακριβώς η πλοκή του και η πορεία της εξέλιξής σου όλο και βαθαίνει όσο πάει, μέχρι που τελικά και ο ήρωας νοσεί. Και είναι αυτό που βίωνα εγώ εκείνη την περίοδο, δηλαδή αυτό είναι το αυτοβιογραφικό του στοιχείο. Οπότε ουσιαστικά αλλάζουν μόνο τα ονόματα και χαρακτήρες. Κάπως έτσι. Η ουσία, ναι, παραμένει η ίδια. Ναι, και ο Μανολιός που είναι το όχημα, ο πρωταγωνιστής δηλαδή αυτού του βιβλίου, τελικά νοσεί, αλλά αν θυμάμαι καλά τη Μαντινάδα στο τέλος λέει «Στα σκοτεινά γυροβολώ και ανεζητώ ελπίδα, μια λιαχτίδα που φέξε μετά την καταιγίδα». Πολύ ωραίο. Δεν έμενες μόνο όμως αυτό το βιβλίο. Όχι. Έγραψες και ένα παραμύθι. Ναι. Το οποίο είναι «Το άτακτο αστεράκι με το κόκκινο σκουφάκι». Ναι. Σωστά. Αυτό τώρα στο παραμύθι το είχα γράψει στα πλαίσια μιας ψυχοθεραπείας με τον κύριο Χρυσό, το συστημικό ψυχοθεραπευτή και ψυχίατρο, ο οποίος μου είπε κάποια στιγμή, στα πλαίσια των συνεδριών που κάναμε, γράψε ένα παραμύθι. Και έγραψα λοιπόν αυτό το παραμύθι, το οποίο το άφησα. Ο Νίκος, όταν διάβασε τη ρίζα του Αετού, μου λέει πρέπει να απευθυνθεί σε ένα πιο απαιτητικό κοινό. Το οποίο είναι τα παιδιά. Το πιο απαιτητικό κοινό, ναι, που μπορείς να απευθυνθείς ποτέ. Ναι, ναι. Πράγματι. Και του λέω, μα έχω γράψει παραμύθι. Του το έδειξα και διαπίστωσα ότι ήταν επίκαιρο. Δηλαδή? Ότι δηλαδή τα μηνύματα τα οποία μεταφέρει το παραμύθι, όχι μόνο δεν είχαν στην πορεία του χρόνου ξεχνουδιάσει, έτσι, απαλλήνει, αλλά ήταν και πιο έντονα. Και έτσι το έδωσα στην ομάδα προσωπικής ανάπτυξης στον Άγιο Χαράλαμπο, στο οποίο το έκαναν
στα πλαίσια μιας ψυχοθεραπευτικής δράσης. Τα παιδιά λοιπόν που συμμετείχαν σε αυτή την ομάδα έβγαλαν πολύ πρωτόγνωρα συναισθήματα και αυτό μου έδωσε το δικαίωμα να τους πω μετά, αφού αισθάνεστε ότι σας άρεσε, ότι ήταν κάτι από εσάς, ζωγραφίστε το, αποδώστε το. Άρα λοιπόν το έχουν ζωγραφίσει, ναι, τα παιδιά μέσα. Ο Σταύρος και η Άννα από τον Άγιο Χαράλαμπο. Να μπορεί δείξουμε, κύριε Μανώλη, μερικές ζωγραφιές των παιδιών, αν γίνεται. Μία είναι αυτή. Εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Έχει πιο έντονα πιο πίσω. Έχει και πιο έντονα. Να τα βρούμε μερικές όλα εδώ. Μισό λεπτό. Με την κακιά μάγισσα. Σωστά. Ναι. Η κακιά μάγισσα για μένα ήταν η ψυχική νόσος. Ο κάθε αναγνώστης τώρα μπορεί στη θέση της να βάλει όποιο πρόβλημα αντιμετωπίζει. Έχει και CD μέσα. Ναι, έχει ένα CD. Πρέπει να πω για αυτό το CD ότι με βοήθησε πάρα πολύ στο να το κάνουμε ο καλός ο φίλος ο Αντώνης ο Φραγεδάκης, που είναι στιχουργός, συνθέτης και λαουτκέρης. Δεν παίζει μάλλον λαούτος. Αυτό έπαιξε νομίζω γύρω στα 10 όργανα. Γιατί έχει ηχητική απόκρουση. Και το αφηγείται ο Τσακαράκης ο Γιώργος με τη Μαρία τη... Η Τσακαράκη Μαρία, συγγνώμη, με τον Γιώργο τον Τσικανδυράκη. Να πούμε ότι αυτό το βιβλίο, το παραμύθι, το άτακτο αστεράκι με το κόκκινο σκουφάκι, θα το δώσουμε και δώρο στους τηλεθεατές μας, στους μικρούς τηλεθεατές μας. Γιατί αξίζει να το διαβάσουν. Είναι και για μικρούς και πρέπει να σας πω ότι επειδή έχω πάει σε κάποια νηπιαγωγεία ή και σχολεία και έχουμε κάνει παρουσίαση, ότι τα παιδιά είναι φοβερό το πώς ταυτίζονται με το άτακτο αστεράκι και είναι λίγο παρεξηγημένο να πω μια κουβέντα βεβαίως, γι' αυτό. Βεβαίως. Είναι λίγο παρεξηγημένο γιατί σήμερα, ας πούμε, βλέπεις ένα παιδί πολύ ζωηρό να έχει θάρρος, να έχει τόλμη, να υποστηρίζει την άποψή του και του βάζει μια ταμπέλα άτακτο, ας πούμε. Ενώ το παιδί απλά είναι ζωηρό, απλά είναι έξυπνο. Απλά θέλει να επικοινωνήσει, να δραστήριο, ναι. Τι ομορφότερο, ας πούμε, στη ζωή. Και του βάζει την ταμπέλα άτακτο και έτσι όλα τα παιδάκια ταυτίζονται με αυτό το άτακτο αστεράκι. Και είναι πολύ συγκινητικό έτσι και το πώς ταυτίζονται και το πώς τελικά οδηγούνται και μέσα από την ιστορία στο ξέφωτο, που είναι το ζητούμενο, ε. Οπότε να πούμε στους τηλεθεατές μας ότι το άτακτο αστεράκι με το κόκκινο σκουφάκι θα το πάρετε δώρο, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι στην σελίδα μας στο Facebook μεταξύ μας Notos TV, κάντε like και από εκεί θα ενημερωθείτε περαιτέρω για το πώς θα γίνετε εσείς οι νέοι κάτοχοι του βιβλίου της Βαγγελιώς Καρακατσάνη. Και περνάμε στο τρίτο μας βιβλίο. Ναι, αυτό το μοιράζομαι με άλλους 18 τα γράμματα της ποίησης. Συγκοπηλάτες. Ναι, κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες, στις 14 του Φλεβάρη, εντέχνος το ατέχνος. Στην ημέρα των ερωτευμένων. Μπράβο, ναι. Εμείς έχουμε λοιπόν έρωτα για την ποίηση και τα γράμματα και το παρουσιάσαμε στην Αθήνα. Ίσως το παρουσιάσουμε και εδώ, δεν ξέρω. Εκτός από μένα, από εδώ από την Κρήτη, είναι ο Ειρηνέος ο Μαράκης. Και οι υπόλοιποι ποιητές, οι υπόλοιποι 18 ποιητές είναι από όλη την Ελλάδα. Όπου ο καθένας συμμετέχει με 5 ποιήματα, γιατί και οι ποιητές έχουν φωνή. Και ειδικά στους χαλεπούς καιρούς που ζούμε, αυτή η φωνή πρέπει να ακούγεται. Θα μιλήσουμε και για το τέταρτο βιβλίο σου, το οποίο είμαστε εν αναμονή. Ναι, ναι. Αλλά θέλω πρώτα, παρατηρώ ότι τρία βιβλία που μας έχεις φέρει αυτή τη στιγμή εδώ είναι σε τρία διαφορετικά είδη. Ένα παραμύθι, ναι. Ένα ουσιαστικά μυθιστόρημα, ναι. Και ποίηση. Ναι. Οπότε είσαι πολύ πράγμον, πολύ εργαλείο. Εντάξει. Μπορείς να κινηθείς πολύ εύκολα σε πολλούς τομείς και σε πολλά είδη λογοτεχνίας. Ναι, θέλω να σας πω ότι τώρα ας πούμε γράφω και διηγήματα και χρονογραφήματα. Θα προσπαθήσω να γράψω και μια νουβέλα. Γενικά όμως η τέχνη, όταν ασχολείσαι, όταν έχεις δηλαδή το μικρόβιο να γράψεις, δεν έχεις παραγγελία στο ότι θα γράψεις. Ό,τι σου γράψεις πει αυτός που θέλεις, ναι. Εσένα οι πιο έτσι καλλιτεχνικές σου και οι πιο παραγωγικές σου περίοδοι, ποιοι είναι? Η περίοδη που είμαι σε υποτροπή.
Ναι. Ναι. Οπότε ουσιαστικά έτσι καταπραίνεις λίγο την ψυχή σου, ηρεμείς. Με βοηθάει στο να γιώνομαι. Δηλαδή, γράφω, διαβάζω στη συνέχεια αυτό που έγραψα και λέω, μα τι έγραψα. Αναγνωρίζω την κατάσταση στην οποία βρίσκομαι. Και απ' τη μια βιώνω την κάθαρση γράφοντας, το βγάζω από μέσα μου, ελαφραίνω έτσι, ηρεμώ. Δεν χρειάζεται απαραίτητα να με το μοιράζεις αυτό που έχεις μέσα σου με έναν άνθρωπο. Πρέπει να το μοιράζεις με πολλούς περισσότερους, έτσι. Και απ' την άλλη, με γιώνει πραγματικά γιατί διαβάζω τον εαυτό μου. Είμαι η πρώτη αναγνώστρια του εαυτού μου. Εκείνη τη στιγμή σου έρχονται οι ιδέες του τι θα γράψεις. Ναι, ναι. Δεν έχεις στο μυαλό σου, ας πούμε, τώρα που μιλάμε εμείς, ποιο θα είναι το επόμενο σου μυθιστόρημα, ή ποίημα ή παραμύθι. Όχι, όχι. Εκείνη τη στιγμή σου έρχονται οι ιδέες. Ναι. Έχω γενικά ένα μπούσουλα, ας πούμε, τώρα. Ετοιμάζουμε και μια άλλη ποιητική συλλογή, ξέχασα να το πω κι αυτό, η οποία θα είναι αντιπολεμική. Και θα περιέχει περίπου 50 ποιητές από όλη την Ελλάδα, με ένα ποίημα και δίπλα θα έχει ένα πίνακα ζωγραφικής εμπνευμένο από αυτό το ποίημα. Θέλω να πω ότι γενικά όταν ξεκινάς να γράψεις, έχεις ένα μπούσουλα γενικό. Εγώ, ας πούμε, έχω ένα μπούσουλα τώρα, θέλω να γράψω κάποια διηγήματα, μια σειρά διηγημάτων για τις γυναίκες. Για τις σύγχρονες γυναίκες και ειδικά τις εργαζόμενες, τις αγρότες, έτσι, που κοπιάζουν πάρα πολύ, μοχθούν, όχι μόνο στη δουλειά τους, στο σπίτι τους, με τους γερόντους, με τα παιδιά, με χίλιες δύο υποχρεώσεις, έχουν να εκπληρώσουν πάρα πολλούς διαφορετικούς ρόλους κάθε στιγμή και πραγματικά συνθλίβονται στη σημερινή πραγματικότητα που ζούμε, στη βαρβαρότητα αυτή που ζούμε. Δεν θα σου κρύψω, Βαγγελιό, ότι όταν μιλήσαμε στο τηλέφωνο και συνονοηθήκαμε να έρθεις εδώ στην εκπομπή, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό που μου είπες, η θεωρία σου που μου είπες, για το πώς σχετίζεται το προσφυγικό ζήτημα που απασχολεί τη χώρα τα τελευταία 24 ώρα και τους τελευταίους μήνες, με την προσφυγιά μέσα μας. Και θα ήθελα να τη μοιραστείς με τον κόσμο, γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και νομίζω δύσκολο να την κατανοήσουμε γενικά. Ναι. Είναι αυτό που λέμε, που είπαμε και προηγούμενα, συνάντηση με τον άλλο εαυτό. Ότι δηλαδή πολλοί άνθρωποι ρίχνουν τα σκουπίδια κάτω από το χαλί και δεν έχουν τη δύναμη, τη δυνατότητα, ίσως την ικανότητα να δουν τον εαυτό τους όσο έχει, όπως είναι, κατάματα. Να συνομιλήσουν μαζί του, να αναπτύξουν μια σχέση και με τις κακές πλευρές του αυτού τους και που θα βελτιώσουν σε μια πορεία, αφού δουν όμως ότι εγώ έχω αυτό το ελάττωμα, αφού διαπιστώσουν ότι αυτό ίσως θα ήταν καλύτερα να ήταν έτσι. Λοιπόν, η μέσα μας προσφυγιά, έτσι το λέω, είναι αυτό, ότι δηλαδή είμαστε πρόσφυγες, σαν να έχουμε φύγει από τον εαυτό μας, εκφραζόμαστε, κάνουμε, παίζουμε όλους αυτούς τους ρόλους καθημερινά που καλούμαστε να παίξουμε στη σύγχρονη βαρβαρότητα που είπα. Και αυτό συνδυάζεται με το προσφυγικό ως θέμα. Γιατί ο πρόσφυγας δεν φεύγει από την πατρίδα του με ελαφριά την καρδία, ούτε με στη καλή χαρά. Αναγκάζεται. Γι' αυτό το όριζε και ο ιός πρόσφυγα. Όποιος δηλαδή δεν μπορεί για οποιοδήποτε λόγο βίας που του ασκείται να μείνει στη χώρα του και δεν αισθάνεται προστασία από το κράτος του, παίρνει τον αμαθιό του και φεύγει. Αυτό το έχουμε βιώσει και εμείς ως λαός. Τα προσφυγικά ρεύματα δεν ήταν μόνο προς τη Γερμανία, ήταν νωρίτερα και προς τη Συρία και προς άλλες χώρες. Το έχουμε βιώσει και βέβαια με τη μικρασιατική εκστρατεία και καταστροφή. Και νομίζω ότι αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να ανοίξουμε την αγκαλιά μας και να υποδεχτούμε τους κατατρεγμένους. Σήμερα έβλεπα ένα σκίτσο. Απ' τη μία είναι το χέρι της Τουρκίας που σπρώχνει τους πρόσφυγες στα σύνορα και απ' την άλλη το χέρι της Ελλάδας που δεν τους αφήνει να περάσουν.
και ανάμεσα στα δύο χέρια οι πρόσφυγες συνθλίφονται και τρέχει αίμα. Αυτό νομίζω ότι δείχνει επακριβώς την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Και νομίζω ότι, επειδή έχω την άποψη ότι οι καλλιτέχνες πρέπει να παίρνουν θέση στα γενωνικά ζητήματα, ότι τα σύνορα πρέπει να ανοίξουν, να περάσουν οι πρόσφυγες με συνοπτικές διαδικασίες να οδηγηθούν στις χώρες που θέλουν να πάνε. Οι περισσότεροι, πάνω από το 90% από τους πρόσφυγες, δεν θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα. Να τους δοθούν λοιπόν έγγραφα για να πάνε εκεί που θέλουν οι άνθρωποι, για να δείξει και η Ευρωπαϊκή Ένωση την αλληλεγγύη της σε τελική ανάλυση. Τι εταίροι είναι αυτοί όταν τα προβλήματα τα φορτώνουν στο λαό μας και στη χώρα μας και όλα τα θετικά τα παίρνουν και τα εισπράττουν αυτοί. Πάμε τώρα στο επόμενο συγγραφικό σου βήμα. Ναι. Είπαμε είναι τα αναγκαία, τα οποία είναι μια ποιητική συλλογή, η οποία έχει να κάνει με όλα αυτά τα χρόνια. Δεν θυμάμαι πότε γράψα το πρώτο μου ποίημα, ήμουν πολύ μικρή, αλλά έχει να κάνει κυρίως τα χρόνια αυτά της νόσου, αν και δεν αφορά μόνο την νόσο, αφορά όλα τα ζητήματα, από τον πόλεμο, τη φτώχεια, την προσφυγιά, το φασισμό. Έχω μια βεντάλια που νομίζω περικλεί πολλά θέματα μέσα, που ναι, όμως ναι, όλα τα επίκαιρα ζητήματα καταπιάνεται. Ευελπιστώ να είναι έτοιμη σε 1-1,5 μήνα. Θα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Ατέχνος. Ήδη είναι δηλαδή στο τυπογραφείο και έτσι στοιχειοθετείται τώρα το εξώφυλλο και το βιβλίο. Και επίσης έχω άλλο ένα παραμύθι, το Κλουβί και το Περιστέρι, το οποίο φιλοτεχνείται από την Αναστασία την Πρισκόλα και αυτό θα πάρει επίσης το δρόμο του κάποια στιγμή για το τυπόγραφείο. Βαγγελιό, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ. Συγχαρητήρια για όλα όσα κάνεις. Ευχαριστώ γιατί μου έδωσε έτσι τη δυνατότητα να είμαι πάρα πολύ χαλαρή. Και ελπίζω να βοηθήσαμε κάποιους ανθρώπους έτσι να δούνε πτυχές. Να πω συγγνώμη ότι η τέχνη δεν είναι κάτι που προκύπτει επειδή έχω εγώ κάποιο ιδιαίτερο ταλέντο. Μπορεί να προκύψει στον οποιοδήποτε. Δηλαδή δεν έχει παρά να δοκιμάσει ο κάθε άνθρωπος. Θέλω να πω, εντάξει το παράδειγμα είναι ένα στοιχείο, αλλά δεν είμαι εγώ η μοναδική. Υπάρχουν πάρα πολλοί που ξέρω που ασχολούνται με διάφορα τέτοια καλλιτεχνικά. Έδωσες το καλύτερο παράδειγμα απόψε. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Εμείς θα ξαναείμαστε μαζί την επόμενη Παρασκευή. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.